Σε έξαρση βρίσκονται το τελευταίο καιρό φαινόμενα λαθροϊλοτομίας και παράνομης εμπορίας ξύλων στις παραμεθόριες, κυρίως περιοχές της Καστοριάς. Για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκάλεσε σύσκεψη παρουσία φορέων, εκπροσώπων της αστυνομίας και των διευθύνσεων δασών της Δυτικής Μακεδονίας. Πρέπει με όλα τα μέσα και κωδικοποιούμε τώρα τις παρεμβάσεις μας από τη διαφύλαξη της μετοριακής γραμμής των συνόρων, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ομολογώ ότι τις διαστάσεις του εγώ δεν γνώριζα, τις οποίες τώρα μου αναφέρονται και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε, κυρίως με την παρέμβαση της αστυνομίας σε συνεργασία με το στρατό, όπως είναι το ζήτημα του ελέγχου και από πλευράς τους ΔΟΕ όλων των εμπόρων ξυλία στην περιοχή, αν τηρούνται τα βιβλία αποθήκευσης κλπ, αν τηρούνται τα παραστατικά μεταφοράς ξυλίας, όπως της αστυνομίας σε όλο το δικό δίκτυο για το αν η μεταφορά ξυλίας είναι νόμιμη. Μπαίνουν και μια σειρά άλλα ζητήματα, τα οποία εγώ θα κωδικοποιήσω τώρα, προσπαθώντας να συντονίσω τη δράση όλων των υπηρεσιών. Αυτό που κυρίως βγαίνει από εδώ, πέραν αυτό που σας είπα, είναι ότι χρειάζεται η συνεργασία των πολιτών. Στη σύσκεψη τονίστηκε ακόμη ότι οι πολίτες θα πρέπει να χαρούν τα δάση και να απολαμβάνουν την νόμιμη παραλαβή ξυλίας, η οποία τους είναι αναγκαία για τη θέρμανση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρία ανοιχτά μέτωπα. Έχουμε την παράνομη λαθροϊλοτομία από Αλβανούς, όπου τις κορυφογραμμές τρίλοφο για την Καστοριά και στην περιοχή των Κομινάδων τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν αποθραζηθεί τελείως και το βλέπουμε, αποξυλώνουν ελληνικά δάση αφού έχουν αποξυλώσει τα δάση τα δικά τους, τα αλβανικά. Είναι η παράνομη εμπορία ξύλων που έχουν καταργηθεί κατά καιρούς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή υπάρχουν και Έλληνες ακόμα οι οποίοι κόβουν παράνομα ξύλα και τα εμπορεύονται σε χαμηλότερες τιμές, και είναι και ένα τρίτο το οποίο εκεί πέρα υπάρχει και αυτό που λέμε η κοινωνική ευαισθησία όσον αφορά, λόγω οικονομικής αδυναμίας, λόγω της αύξησης τιμής του πετρελαίου, κάποιες οικογένειες για να ζητάνε το σπίτι τους αναγκάζονται και κόβουν κάποια ξύλα για τις δικές τους ανάγκες. Καθημερινά έχουμε τα προβλήματα που πιστεύω σε εσάς είναι γνωστά, και αυτό το φαινόμενο πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Και για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, όπως όλα τα πολιτικά πρόσωπα πιέζουμε εδώ και καιρό, πρέπει να παντρωθούν όλα τα φυλάκια. Μόνο ο στρατός μπορεί να λύσει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν τώρα, λόγω της συγκυρίας τη δύσκολη, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη. Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι δυσάρεστα. Ανεξαρτήτως, τουλάχιστον και εγώ έχω τοποθετηθεί και έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν μπορεί σήμερα να ισχύσει αυτός ο νόμος για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και για τους πολίτες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Τα μέτρα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης θα κοινοποιηθούν έπειτα στα αρμόδια Υπουργεία για τον συντονισμό των ενεργειών. Απαραίτητη κρίνεται και η ευαισθητοποίηση των ίδιων των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να φυλάσσουν τα δάση και να καταγγέλουν παράνομες ενέργειες.